Με ποιου λοιπόν. Άρα σημαίνει ότι το πρόγραμμά μα είναι οι απόψει μα, οι θέσει μα και οι αρχέ μα, οι οποίε θέλω να σα πω ότι δεν έγιναν από κάποιο διαφημιστικό γραφείο, από κάποια εταιρεία επικοινωνία. Είναι προϊόν τη εθνική αντιπρότασης αντιπρόταση που παρουσιάσαμε στι εκλογέ, από το διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση με του πολίτε ανακλάδο και μάλιστα εδώ θέλω να σα πω ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα social media και οι Έλληνε οι του εξωτερικού. Οι περισσότερε από τι προτάσει, τι οποίε ξεκινήσαμε και παρουσιάσαμε προεκλογικά, ήταν προτάσει οι οποίε ήρθαν και συντέθηκαν μέσω του διαδικτύου, από τα social media, κυρίω από Έλληνε Ομογένειε. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με, το συνέδριο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με τα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα, με το διάλογο και τη διαμόρφωση των τομέων που προείστανται οι βουλευτέ, αλλά και τι γραμματείς που προείστανται οι άνθρωποι του κινήματο, από τα κινήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και είναι. Πρόεδρε, είναι κοινό μυστικό η ότι μετά τι εκλογέ σκέφτεστε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το συζητάνε τα social media, στα οποία αναφέρεστε. Πάντη στο ψητό κατευθείαν. Στο ψητό. Λοιπόν. λοιπόν, αυτό είναι πρόγραμμα που για να εφαρμοστεί πρέπει εσεί να πάρετε μέρο σε, σε κάποιο κυβερνητικό Ο σχήμα. Ούτε. Με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σας χωρίζει η άδεισο του μνημονίου. Επομένω, η μόνη λύση που έχετε κυβερνητική συνεργασία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, εγώ βρήκα τουλάχιστον τρία κεφάλαια, τα οποία διαβάζοντα τα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει τρία εγκεφαλικά. Οι θέση σα για τα εθνικά θέματα. Οι συνιστώσει περισσότερα, πιθανώ. Οι συνιστώσει περισσότερα. Οι θέσει για τα εθνικά θέματα, για παράδειγμα, δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι θέσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που εσεί λέτε ναι, δεν ταιριάζουν με του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Λοιπόν, αν θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν είχαμε αυτέ τι θέσει, θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμασταν Νέα Δημοκρατία. Αυτέ είναι οι θέσει μα, τι οποίε εμεί εντύπωση δημοσιοποιούμε όχι προεκλογικά. Τι δημοσιοποιούμε σε μια σε, μια, σε μια χρονική στιγμή που μπορούν οι πολίτε καταρχήν να τι μελετήσουν και να αποφασίσουν. Στι δημοκρατίε, το 7% γίνεται και πλειοψηφία ή γίνεται και 0%. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το εντιμότερο απ' όλα είναι καταρχήν να δώσουμε στη δημοσιότητα τι προτάσει μα. Και όσον αφορά του πολίτε, αλλά και όσον αφορά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν προτάσει, οι οποίε για μα αποτελούν ένα κείμενο εργασία. Ένα κείμενο εργασία και ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιμέρου υπουργεία. Αλλά υπάρχουν και θέσει, όπω αυτέ για τα εθνικά θέματα, που αποτελούν κόκκινε γραμμέ. Και λέμε ξεκάθαρα, κύριε Γαζικολάου, εάν επιθυμούν κάποιοι. Να δημιουργήσουμε αυτό που χρειάζεται η χώρα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση εθνικής Ενότητα. Που θα συμμετέχουν κόμματα, πολίτες, πολιτικοί που θα εκλεγούν από τον ελληνικό λαό από, όλη τη, από όλο το φάσμα το πολιτικό, εκτό του μνημονίου βέβαια, των μνημονιακών κομμάτων, τα οποία καταραίουν έτσι κι έτσι. Ε, τότε δεν θα είναι Απαιτείτε. κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Θα είναι κυβέρνηση αντιμνημονίου. Ε, να λέμε τα πράγματα με τον νόμο. Εδώ ομάδος. πέρα, όπω βλέπετε, και η, η εθνική, εθνική αντιμνημονιακή. Δεν μπορεί να χωρίσει μνημονιακού και αντιμνημονιακού εάν παρατηρήσει κανείς τις δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τελευταία, βγαίνουν αντιμνημονιακά πιο πολύ ίσως και από εμάς κανένα φορά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς εάν παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι συνεργασία με κόμματα του μνημονίου και πολιτικούς που έχουν ψηφίσει μνημόνιο δεν υπάρχει. Όμως, πιστεύω ότι θα διαμορφωθούν τέτοιες καταστάσεις μετά τις εκλογές, όπου οι δυνάμει εκείνες που αποδέχονται πλέον ότι τα μνημόνια τελείωσαν και οι πολιτικέ των δανειακών συμβάσεων τελείωσαν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια κύρια διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί λέμε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων.